Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, είμαι στην ευχάριστη θέση σήμερα να παρουσιάσω το νέο πυρήνα δόκιμων μελών μας. Σε μια χώρα που η φιλοπατρία, η αληθινή ιστορία του γένους μας, αλλά και η πραγματική πορεία που θα πρέπει να έχει το έθνος μας για να οδηγηθούμε τελικά σε ένα τρίτο ελληνικό πολιτισμό, ακούγονται λέξεις άγνωστες, αλλά και σε κάποιους ξεπερασμένες. Εμείς εδώ καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα κρυφό σχολείο και να διδάξουμε νέους Έλληνες, νέους χρυσαυγίτες στα ιδανικά της φυλής μας, της ιδεολογίας μας και της ίδιας μας της υπάρξεως. Διδάξαμε τους νέους μας για τη λατρεία των προγόνων μας, για τη συνέχεια της γης και του αίματος που ρέει στις φλέβες μας, αλλά κυρίως διδάξαμε το ήθος και την αρετή του χρυσαυγίτη. Γενναιότητα, εντιμότητα, ειλικρίνεια, συντροφικότητα, λέξεις άγνωστες για το σημερινό κατάτημα που ονομάζεται Ελλάδα. Είχαμε το θάρρος να παρουσιάσουμε στους νέους μας τη σημερινή ελληνική κατάσταση όπως πραγματικά είναι, αλλά να μην λιγοψυχήσουμε μπροστά στο γίγαντα με τα γυάλινα πόδια του Τζέφρι, του Αντωνάκη, της Μέρκελ και του Σαρκοζή. Γιατί εμείς έχουμε αναγνωρίσει τον αληθινό εχθρό της φυλής μας, που δεν είναι άλλος από τον αιώνιο Εβραίο. Στους περίπου 4 μήνες που ολοκληρώθηκαν οι 12 θεματικές ενότητες όσον αφορά την κατάρτιση των υποψηφίων δόκιμων μελών, οι υποψήφοι έδειξαν πειθαρχία και πίστη και ήσαν συνεπείς στις όποιες επιταγές των καθήκοντων τους, με κορύφωση την τριέμερη κατασκήνωση την προηγούμενη εβδομάδα. Ως χρυσαυγίτης είμαι φύση αισιόδοξος και δεν σταματάω ποτέ να μάχομαι. Και έτσι πιστεύω ότι τα δόκιμά μας μέλη θα επαντρώσουν επάξια το κίνημά μας. Ζήτω η νίκη! Ζήτω! Καλύτερο συναγωνιστής και βοηθός μου, ο Γιώργος Μάσορας. Αρχηγέ, συναγωνιστές και συναγωνίστριες. Πριν σας μιλήσω για αυτόν τον πυρήνα, να σας πω ότι οι εκπαιδευτικές διαδικασίες για τον επόμενο πυρήνα υποδοχής, τόσο για αγόρια όσο για κορίτσια, θα ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναγωνιστές Νίκο Γιοχάλα και Θωμά Κοσμά για τη βοήθειά τους αυτούς τους πυρήνες. Και ασχολούμενος με αυτούς εδώ, έχω να πω ότι από τους 9 συνολικά υποψηφίους που ολοκληρώσαν επιτυχώς αυτά τα μαθήματα, θα σας μιλήσω σήμερα 6. Το θέμα της ομιλίας αυτών των συναγωνιστών έχει ενιαίο θέμα και χαρακτήρα. Ο τίτλος της είναι «Είμαι χρυσαυγίτης γιατί είμαι επαναστάτης». Αυτό σημαίνει ότι για μας το να είσαι χρυσαυγίτης, το να είσαι επαναστάτης, σημαίνει να ρουφάς τη ζωή δημιουργικά, ενταζόμενος σε μια ανώτερη συλλογικότητα ξεχωριστών ανθρώπων με ιδέα και αληθινή πίστη προς αυτήν. Να είσαι προσανατολισμένος προς ένα υπέροχο σκοπό διαχρονικής αξίας που ξεπερνά τα όποια αστικά και μαξιστικά στερεότυπα. Πρώτα απ' όλα αφορά την εσωτερική μας ολοκλήρωση που έχει να κάνει με την προσωπικότητα και όχι το άτομο. Αυτή η εσωτερική ολοκλήρωση είναι που μας βοηθά και μας παροτρύνει να σκοτώσουμε τον Εβραίο που τυχόν κουβαλάμε μέσα μας και ο οποίος αποτελεί την αρνητική πλευρά του εαυτού μας, εκφράζοντας οτιδήποτε παραθυμιακό, εκφυλισμένο, μίζερο και ποταμό πιθανότατα να μας έχει διαβώσει στο παρελθόν. Αυτός είναι ο μεγάλος ιερός πόλεμος, στον οποίο καταρχάς πρέπει να βγούμε νικητές. Στη συνέχεια, η αποστολή μας είναι να ξανανιώσουμε τον κόσμο σύμφωνα με τη δική μας κοσμοθεωρία και βιοθεωρία. Γιατί μια επαναστατική κίνηση όπως η Χρυσή Αυγή δεν υπερασπίζεται τη στιγμή, αλλά το μέλλον. Ένα μέλλον που θα ανήκει σε εκείνους που θα έχουν την αληθινότερη πίστη, την μεγαλύτερη υπομονή και τη μακρύτερη μνήμη. Η λέξη Χρυσή Αυγή, λοιπόν, όσο απλοϊκή και αν ακούγεται ηχητικά, τόσο πολύπλοκη, συναρπαστική και ηρωική, είναι ως έννοια, ως ουσία και βεβαίως σαν ένας νέος τρόπος ζωής, όπως άλλωστε έλεγε ένα παλιό σύνθημά μας. Ένα σύνθημα που βασίζεται στο αίμα και την τιμή. Γι' αυτό και δεν είναι καθόλου τυχαία η στεντόρια η αρχή «Αίμα, τιμή, Χρυσή Αυγή» που δονεί τη συγκεντρώση μας. Στο παρελθόν, από τους πυρήνες υποδοχής, έχουν περάσει πάρα πολύ. Ανάμεσά τους, σημερινά μέλη και στελέχη του κινήματος, οι οποίοι με τις πράξεις τους προσπαθούν να αποτελούν το ιδεατό πολιτικό παράδειγμα, σύμφωνα με τα λόγια του Ηλίου Έβολα. Να, αυτός δρά όπως ένας άνθρωπος του κινήματος.
Υπήρξαν όμως και άλλοι που, που τρόπιασαν την ιερή ιδιότητα του Χρυσαυγίτη και προδώσαν την εμπιστοσύνη μας. Ο μεγάλος Γιώσεφ Γκέμπελς έλεγε πολύ, πολύ εύστοχα πως στους σκληρούς καιρούς που θα έρθουν τα παραδείγματα θα είναι πιο σημαντικά από τους ανθρώπους. Έτσι και εμείς, στους σκληρούς καιρούς που ήδη διανύουμε, πιστεύουμε πως οι συνειδητοποιημένοι και αληθινοί Χρυσαυγίτες στην καρδιά και το μυαλό είναι περισσότερο σπουδαίοι και αναμφίβολα πολύ πιο σημαντικοί από τους αορίστου τύπου εθνικιστές και λοιπούς περαστικούς και τουρίστες. Όσοι έχουν απαιτήσεις από εμάς, αλλά οι ίδιοι από την άνεση του σπιτιού τους δεν βοηθούν στο ελάχιστο αυτή τη μεγαλειώδη προσπάθεια, όσοι γκρινιάζουν, περιαυτολογούν, αρνηβολογούν ασύστολα εκ ασφαλούς για το σημερινό κατάστημα της χώρας, αλλά αρνούνται να σηκωθούν από το καναπέ τους και να δράσουν θετικά και ουσιαστικά, τους αφιερώνω την παρακάτω ρίση. Όποιος έχει κατασπίσει τον εαυτό του σκόλικα, δεν πρέπει να παραπονιέται όταν τον πατούν. Την ημέρα της κρίσης λοιπόν, μακριά από τις οποιασδήποτε παπατίστικες θεωρίες περί συγχωρέσεως και άφησης αμαρτιών, εκτός από τους εχθρούς μας, θα κλείσουμε τους λογαριασμούς μας οριστικά και αμετάκλητα και με όλους όσους παρήσταναν τους επιτίδους ουδέτερους. Τότε δεν θα τους ρωτήσουμε αν μέχρι τότε ταλαντευόντουσαν προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, γιατί απλούστατα θα ταλαντεύονται από τον κρεμασμένο τους λαιμό. Λίγο πριν παραδώσω το βήμα του ομιλητή στους νέους μας αγωνιστές και εξακολουθίζοντας την πρόκλησή μας αστέρια, σας λέω ότι συνεχίζουμε να προετοιμαζόμαστε για τη στιγμή της τελικής φάσης του αιρίου πολέμου απέναντι στο αντιφυσικό για σαν και αυτό καθεστώς. Με πίστη στην αθάνατη ιδέα μας, με πειθαρχία στον αρχηγό και την ηγεσία του κινήματος, με αληθινό αγώνα μέχρι την τελική νίκη, θα συντάξουμε το όραμα, θα δράξουμε την ημέρα, θα φέρουμε το ποθούμενο. Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, ονομάζομαι Γλίτσος Ιωάννης και είμαι δόκιμο μέλος του πυρήνα υποδοχής της Χρυσής Αυγής. Μην γελιόμαστε. Η λέξη επαναστάτης στην Ελλάδα του σήμερα είναι συνώνυμη της λέξης Χρυσαυγίτης. Γιατί ο Χρυσαυγίτης τολμά και κάνει πράξη αυτό που οι άλλοι φοβούνται να ψιθυρίσουν. Ο Χρυσαυγίτης καθάρισε τον Άγιο Παντελεήμονα. Ο Χρυσαυγίτης τιμάει μέχρι σήμερα την ύλη των ηρώων μας. Ο Χρυσαυγίτης είναι επιφορτισμένος με το βαρύ φορτίο της αφύπνισης, λούζοντας με απολώνιο φως τις ψυχές των Ελλήνων. Γι' αυτό άλλωστε και μας πολεμούν λησαλέα, όπως οι Ιένες προσπαθούν να νικήσουν τον Λέοντα. Όμως δεν θα καταφέρουν να νικήσουν. Και αυτό γιατί ο Χρυσαυγίτης δεν πετάει πετρούλες και φεύγει. Αντιθέτως, είναι ο πολεμιστής που η μοίρα τον έχει επιλέξει για να είναι αυτός που θα σφυριλατηθεί στο ατέρμονο αμόνι της τιμής και του αίματος. Η ατσαλένια θέλησή μας είναι αυτή που μας έχει οδηγήσει μέχρι εδώ και που θα μας τάσει μέχρι τη νίκη. Μια νίκη που ίσως δεν είναι τόσο μακριά όσο φαντάζει. Ζήτω η νίκη! Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, ονομάζομαι Δημήτρης Θεοδωρακόπουλος και είμαι δόκιμο μέλος του πυρήνα υποδοχής της Χρυσής Αυγής. Δεν τρέπομαι, ούτε φοβάμαι να λέω ότι είμαι Χρυσαυγίτης. Μην τυχόν με πουν κακό, φασίστα ή ναζί. Αν θέλουν εκείνοι, ναι, είμαι και ναζί, και ναζί θα βγάλουν την Ελλάδα από το βούκο που την έχουν ρίξει. Είμαι υπερήφανος που είμαι Έλληνας, είμαι υπερήφανος που ανήκω σε ένα εθνικοσοσιαλιστικό κίνημα που ο αρχηγός του μέχρι και ο τελευταίος Χρυσαυγίτης δίνει καθημερινά τη δική του μάχη στον δρόμο και είναι πρόθυμος να παραταχθεί στην πρώτη γραμμή και να πολεμήσει μέχρι και να θυσιαστεί για το κίνημά μας, για τις ιδέες μας και πάνω απ' όλα για το έθνος μας, μέχρι τη νίκη. Ζήτω η νίκη, ζήτω η Χρυσή Αυγή, ζήτω ο αρχηγός! Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, ονομάζομαι Αποστόλου Νίκος και είμαι δόκιμο μέλος στο νέο πυρήνα της Χρυσής Αυγής. Μα πάνω απ' όλα με ψέματα και προβοκάτσιες. Απλά συναγωνιστές και συναγωνίστριες πρέπει να μάθουν πως θα μας βρίσκουν παντού μπροστά τους, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε δρόμο, σε κάθε πλατεία. Πως θα είμαστε ενωμένοι μια γροθιά και θα τους πολεμήσουμε με κάθε τρόπο στο τέλος. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, ονομάζομαι Λύρης Αλέξανδρος και είμαι δόκιμο μέλος του νέου πυρήνα υποδοχής μελών της Χρυσής Αυγής. Σχεδόν όλοι οι Έλληνες, όποιο και αν είναι ή δεν είναι το ενδιαφέρον τους για την πολιτική, έχουν ακούσει τη Χρυσή Αυγή. Ένα όνομα που σε πολλούς προκαλεί φόβο, άλλοτε δικαιολογημένο και άλλοτε όχι. Ως γνωστόν, ο Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή είναι ένα νόμιμο πολιτικό κόμμα που συμμετέχει κανονικά στις εκλογές. Λέει αυτό όμως όλη την αλήθεια? Σαφώς και όχι. Οι ομοιότητες μας με τα υπόλοιπα κόμματα, ή για να το πω καλύτερα, οι ομοιότητες μας με τον υπόλοιπο πολιτικό κόσμο σταματούν εκεί.
Και είμαι Χρυσαυγίτης, σημαίνει ότι είμαι πρώτα και πάνω απ' όλα επαναστάτης. Ζήτω ο Αρχηγός, ζήτω η Χρυσή Αυγή, ζήτω η Νίκη. Που μιλάνε για την πραγματικότητα, την ελληνική, τις κρύβουν.
και τις κρύβουν με το αζημίο. Παίρνουν δυσκολά χρήματα. Δεν είναι όμως μόνο τα μεγάλα κανάλια. Υπάρχουν και κάποιοι καραγκιόζηδες οι οποίοι κινούνται στο διαδίκτυο, ανώνυμοι, συστηματικοί συκοφάντες της Χρυσής Αυγής. Κάποιοι μάλιστα στο σημείο αυτό θέλω να πω, νομίζουν ότι μπορούν να μας επισκέπτονται και εμάς και να έχουν σχέση και με άλλους. Ας το σκεφτούν δεύτερη φορά, γιατί η υπομονή μας εξαντλείται και δεν είμαστε τα καλύτερα παιδιά. Σας διαβεβαιώνω για αυτό το πράγμα. Έτσι, ούτε θέλουμε να μας λένε ότι είμαστε καλά παιδιά. Ούτε καλά παιδιά είμαστε, ούτε πολιτισμένα. Εσείς συναγωνιστοί που συχνάζει σε κάποιες συγκεντρώσεις διαφόρων υπηρεστών μας, εσύ εκεί, με το φλε που κάνεις, πίσω. Εσύ, ναι, δεν συχνάζεις. Εσύ, σε συγκεντρώσεις του ελεύθερου κόσμου, δεν συχνάζεις. Σε έχω δει εγώ σε φωτογραφίες. Ποιες πατριωτικές, με αυτούς που μας βρίζουν, τι θέλεις και έρχεσαι εδώ. Εντάξει, δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Λοιπόν, δεν υπάρχει καλή αντίρρηση, αλλά εμείς που το ξέρουμε ότι έτσι μαλώσει με αυτούς. Είσαι και με εμάς και με αυτούς. Δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε τέτοιους ανθρώπους εδώ μέσα. Είμαι σαφής και ξεκάθαρος. Σε συγκεντρώσεις του λαού δεν έχεις πάει και έχεις φωτογραφηθεί. Επανειλημμένος. Του Καρατζαφέρη, με έφυγε. Λοιπόν, να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Εδώ θέλουμε μόνο χρυσαυγίτε. Οι άλλοι δεν τους χρειαζόμαστε, ούτε ψηφοφόρους χρειαζόμαστε, ούτε τίποτα. Και νομίζω ότι ήμουν ειλικρινής. Γιατί δεν μπορώ να μιλάω για κάτι από τον έχω δει το κύριο σε 10 φωτογραφίες πατριωτικών λεπτό. Τι πάει να πει πατριωτικών εκδηλώσεων. Με την ίδια την τσαβέλα και τους Εβραίους πατριωτικές εκδηλώσεις. Πού θα πάει το παπατζηλίκι επιτέλους. Πού θα πάει η κοροϊδία, πόσο θα την αντέξετε. Με το δίθεν ναζιστή πλεύρη, ο οποίος έχει κάνει το γιο του στην πιάτσα να φωτογραφίζεται με την τζαβέλα. Πού θα πάει η δουλειά δηλαδή. Και μήπως νομίζετε ότι εδώ έχει μια ταμπέλα σε εμάς τους χρυσαυγίτες που γράφει να με συγχωρήσουν οι κυρίες μαλάκας. Ότι δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Όχι. Ο λίγος την καθαρίζει τη φωλιά του. Και αυτή η φωλιά θα μείνει καθαρή. Είτε το σέβη, είτε το σέβη. Μεταξύτες, ναζιστές, εγκληματίες, μαχαιρογράτες, ό,τι θέλουν. Αλλά όχι με προδότες και διπρόσωπους. Που θέλουν να είναι και με τον αστιφύλαξ, και με το χωροφύλαξ. Δεν γίνεται να είσαι και με τη νίκη την τζαβέλα των Εβραίων και με τη Χρυσή Αυγή. Ούτε να έρχεσαι εδώ για να βλέπεις τι τρέχει και μετά να πηγαίνεις να το ψιθυρίζεις και να λένε τα διάφορα υποκείμενα λέξεις και κουβέντες κατά της Χρυσής Αυγής. Να είναι τυχεροί. Έχουμε σκοπό και στόχο. Έχουμε σκοπό και στόχο γιατί ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού αυτή τη στιγμή είναι στο πλευρό μας. Αλλιώς θα τους πάγαμε τα κεφάλια. Το λέω.